Καλησπέρα φίλες και φίλοι μου. Σήμερα θα σας δείξω πως θα φτιάξετε μια πολύ εύκολη ζαμπονοτυρόπιτα. Εμείς τη φτιάξαμε, την ετοιμάσαμε τώρα το πρωί, θα κλειώσει λιγάκι και θα την πάρουμε στη θάλασσα. Είμαστε αρκετά άτομα, οπότε θα το φάμε το ταψάκι. Είναι γρήγορη, δεν χρειάζεται πάρα πολλά υλικά, αρέσει πάρα πολύ στα παιδιά. Πάμε λοιπόν να δούμε πως θα τη φτιάξουμε. Θα ξεκινήσουμε πρώτα έχοντας όλα τα υλικά μας στον μπάγκο. Θα βάλουμε αυγά σε θερμοκρασία δωματίου, 4 αυγά. Έχουμε ψιλοκόψει ζαμπόν ή πάριζα, ό,τι έχετε από τα δύο. Έχουμε βάλει τα τυράκια που είναι τριμμένα. Είναι μοτσαρέλα και γκούντα. Μπορείτε, αν θέλετε, να βάλετε και ένα λίγο πιο νόστιμο τυρί. Μπορείτε να βάλετε και λίγο κεφαλογραβιέρα ή κασέρι. Αναλόγως τώρα με τα γούστα τι να αρέσει περισσότερο. Θα ρίξουμε αλάτι, μάλλον ρίξαμε αλάτι στα αυγά. Μισό κουταλάκι αλάτι. Θα ρίξουμε κρέμα γάλακτος για μαγειρική. Θα πω το εξής, αν η κρέμα γάλακτος είναι light, είναι ελαφριά, δεν χρειάζεται να ρεώσετε κάτι. Αν δεν είναι και είναι πηχτή, θα ρίξετε μισό ποτηράκι νερό, μισό ποτηράκι του νερού νεράκι μέσα. Ώστε να ρεώσει, θα τα χτυπήσουμε καλά, δεν χρειάζεται τώρα να σας τρώω το χρόνο, θα το χτυπήσετε πάρα πολύ καλά. Θα τα αφήσετε στην ακρούλα και μετά θα ξεκινήσει, θα παίρνετε ένα φύλλο. Έχουμε λαδώσει καλά το ταψάκι από κάτω. Ένα φύλλο θα ρίχνουμε τυράκι. Τα τυριά που έχουμε τριμμένα θα ρίχνουμε το ζαμπονάκι ή πάριζα ή και γαλοπούλα ακόμα αν θέλετε μπορείτε να βάλετε. Αν κάποιος δεν τρώει το χοιρινό. Και τυράκι ό,τι σας αρέσει. Συνήθως μαλακά τυριά και δεν έχουν η μοτσαρέλα, δεν έχει και πολλά λιπαρά. Θα σας γράφω από κάτω τα υλικά, τι υλικά έχω βάλει. Περισσότερο που έχω βάλει είναι μοτσαρέλα και το υπόλοιπο είναι γκούντα. Το ίδιο θα κάνετε με όλα τα φύλλα, μέχρι να τελειώσουν όλα να γεμίσουν το ψάκι σας. Δεν είναι σχεδόν αν το έχει πάρα πολύ στριμωγμένα. Εγώ πήρα μισό κιλό φύλλα, χρησιμοποίησα τη μισή ποσότητα και λίγο παραπάνω. Τα υπόλοιπα μήνα θα κάνουμε τυροπιτάκια, θα κάνουμε κάτι άλλο. Ό,τι μας αρέσει τέλος πάντων, δεν πάει χαμένο ποτέ το φύλλο. Την ίδια διαδικασία μέχρι να γεμίσω το ψάκι. Εδώ στο μείγμα που έχουμε, είναι έτοιμο, στο μείγμα που έχουμε θα προσθέσουμε 2 κουταλιές ελαιόλαδο ή ελαιόλαδο, ότι αν κάποιος δεν θέλει ελαιόλαδο, το λέω και αυτό και θα ρίξουμε σιγά σιγά να πάει μέσα στις γραμμές, στις εγκοπές, να πάει το μείγμα αυτό. Θα δείτε μετά πως το κάνουμε ούτως ή άλλως και με το κουταλάκι θα ρίξουμε λίγο γύρω γύρω κτλ. Θα ανοίγουμε λίγο τις εγκοπές να προχωρήσει λίγο μέσα το μείγμα. Δεν είναι τίποτα, είναι πανεύκολο. Εγώ το έχω κάνει τέτοιες πίτες και με τυρόπιτα και με ζαμπονοτυρόπιτα, έχω κάνει πάρα πολλές φορές. Λοιπόν, ό,τι περισσέψει θα το ρίξουμε γύρω γύρω εκεί που είναι τα φύλλα, στις άκρες. Βλέπετε πως το κάνω κι εγώ. Να προχωρήσει και μέσα, ανοίγω έτσι λίγο τα φύλλα να προχωρήσει μέσα. Τα αφήνω 10 λεπτά περίπου και μετά το βάζω και το ψήνω σε φούρνο προθερμασμένο, 40 λεπτά πήρε στο δικό μου το φούρνο, στις 190 βαθμούς. Προς το κάτω μέρος του φούρνου για να πατώσει, όχι προς τα πάνω, γιατί έχει υγρά η πίτα. Το ταψί αυτό που έχω χρησιμοποιήσει δεν κολλάει, είναι αντικολλητικό και κάνει και καλή κρούστα. Οπότε αν έχετε κάτι ανάλογο τέτοιο ταψί, μπορείτε να κάνετε και εσείς το ίδιο. Ή τέλος πάντως ένα ταψί που να είναι καλά να πατώνει, βλέπετε, έχει πατώσει από κάτω. Είναι πάρα πολύ ωραία, δεν την αφήνω στο ταψί, μπορεί να την αφήσει και στο ταψί, αλλά συνήθως μαλακώνουν όταν τις βάζουν στο ταψί από κάτω. Θα τη βγάλω στο ξύλινο τάκο εκεί πέρα και θα την κόψω μόλις χλιαρίνει λίγο. Θα την κόψω κομμάτια, θέλουμε τρίγωνα, θέλουμε μικρά, αν είναι για πάρτι θα τα κόψετε ακόμα πιο μικρά κομματάκια τετράγωνα. Δεν χρειάζεται τόσο μεγάλα και κοιτάξτε να δείτε πώς έχει γίνει. Καταρχήν είναι κατανόστιμη αυτό που έχω να πω. Και όπως λέει μια φίλη, δεν υπάρχει λέξη λέει κατανόστιμη, δεν ξέρω αν ισχύει, είναι πεντανόστιμη. Οπότε, okay. Κάτι παραπάνω θα ξέρουν. Βλέπετε πως είναι έτοιμη. Είναι πάρα πολύ ωραία, είναι τρυφερή, λιώνουν τα τυριά στο στόμα. Είναι τέλεια τα τυριά μέσα. Δεν έχει υπερβολή σε ζαμπόν, είναι τόσο όσο πρέπει.
Νομίζω ότι είναι από τις συνταγές που μου ζητάτε συνεχώς, εύκολες, γρήγορες, οικονομικές, με λίγα υλικά, με λίγο χρόνο. Καλή επιτυχία λοιπόν σε όποιον την κάνει. Καλοφάγωτη. Εύχομαι να περνάτε όμορφα. Σας φιλώ, σας αγαπώ.